για τον τερματοφύλακα. Αν μείνουμε σε αυτά που πιστεύει και θεωρεί ότι είναι σωστά για την ομάδα του ο Ρασβά Λουτσέσκο, πάω όχι. Δεν θα κινηθεί για απόκτηση τερματοφύλακα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ίσως να υπάρχει και μία έκπληξη στο τέλος του καλοκαιριού από την πλευρά της οικογένειας Σαββίδη στο θέμα του τερματοφύλακα. Κάτσε, αυτά δεν περνάνε έτσι σε μένα. Εγώ είμαι Ιταλός αμυντικός, αγόρι μου. Περίμενε, δεν περνάνε αυτά έτσι. Εγώ αμυντικό χάφε παίζα. Δεν θα πέρασε εύκολα. Τι εννοείς έκπληξη? Θα κάνει δώρο, λεφτά? Θα πάρει παίκτη, θα πάρει καλό τερματοφύλακα? Ο τερματοφύλακας δεν είναι να πεις θα κάνει μια καλή μεταγραφή. Ο τερματοφύλακας είναι μια ειδική θέση, μόνη της. Ότι κοιτάει η οικογένεια Σαββίδη για τερματοφύλακα. Έχω αυτή την αίσθηση. Ναι, έτσι όπως το λες, επειδή λες κοιτάει η οικογένεια Σαββίδη, κατάλαβες. Είναι άλλο επίπεδο. Δηλαδή ψάχνει τερματοφύλακα καλό, να κάνει θόρυβο. Κοιτάει για τερματοφύλακα. Δεν το έχει αφήσει το θέμα έτσι. Δεν ξέρω αν θα φέρει οτιδήποτε άλλο. Ο Λουτσέσκο είπε ότι είναι καλυμμένος με τους δύο τερματοφύλακες που έχει. Okay. Με τον Σίφκοβιτς και τον Πασχαλάκη. Κάτσε μην έρθει και καμιά πρόταση για κανέναν από τους δύο και τότε αναγκαστικά θα πάει για τερματοφύλακα. Ναι.